Η ιστορία του σπιτιού μοιάζει με αυτή της βίλας Καλλιέργη στο Πικέρμι. Το οίκημα βρίσκεται στη Λεχόνια, στο χωριό ανάμεσα στο Βόλο και στο Νότιο Πύλιο. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα κατοικούσαν από την οικογένεια Κοντού, η οποία ξεκληρίστηκε είτε από μια σαύρα που έπεσε μέσα σε μια κανάτα μεγάλα, το οποίο ήπιανε στη συνέχεια τα μέλη της και δηλητηριάστηκαν, είτε γιατί τη δηλητηρίασε κάποιος τρίτος. Όπως και να έχει, το μνημείο της οικογένειας στο νεκροταφείο Βόλου αναπαριστά ένα τραπέζι με τρεις μικρές καρέκλες και μια κανάτα η οποία είχε μια σαύρα στο χείλος της. Νούμερο 4. Βίλα Καλλιέργη στο Πικέρμι. Ένα πέρασμα από φόρα που ασχολούνταν με το μεταφυσικό στην Ελλάδα θα σας πείσει πως η Βίλα Καλλιέργη αποτελεί το πιο διάσημο στοιχειωμένο σπίτι στη χώρα. Υπάρχουν αναφορές που λένε πως την κατοχή στο υπόγειο του συγκεκριμένου κτηρίου γίνονταν βασανιστήρια, ενώ είχε κτιστεί το 1910 από τον Περικλή Καλλιέργη, ο οποίος αυτοκτόνησε αφού δολοφόνησε τη γυναίκα του. Στο μύθο για το συγκεκριμένο σπίτι συμβάλλει τα μέγιστα και το γεγονός πως δεν φυτρώνει τίποτα σε περίμετρο 10 μέτρων γύρω του. Νούμερο 3. Το Σανατόριο της Πάρνηθας. Το σανατόριο λειτουργούσε για 40 χρόνια στις αρχές του περασμένου αιώνα, μιας και η Πάρνηθα ήταν αρκετά μακριά από το αστικό κέντρο. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρήθηκε κατάλληλο για να βοηθήσει στη θεραπεία των φυματικών, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν εκεί κατά χιλιάδες. Μετά από τα μέσα του περασμένου αιώνα, ο συγκεκριμένος χώρος μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με το όνομα Ξενία, ενώ στη συνέχεια έγινε σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Όλα σχεδόν καλά ως εδώ. Από το 1985, όταν και καταγλύφθηκε και μετά, διάφοροι επισκέφθηκαν και δηλώνουν πως έχουν έρθει σε επαφή με φαινόμενα, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν κάποια λογική εξήγηση. Ιστορίες για ουρλιαχτά και κραυγές που ακούγονταν από το υπόγειο, πόρτες που χτυπούν, αλυσίδες που σέρνονται και το φάντασμα ενός φηματικού κοριτσιού, το οποίο λέγεται πως νοσηλευόταν εκεί το περασμένο αιώνα, έχουν δημιουργήσει ένα θρύλο γύρω από το σανατόριο, το οποίο τρομάζει κάθε επισκέπτη. Νούμερο 2. Οι δροσουλίτες στο Φραγκοκάστελο. Το Φραγκοκάστελο είναι μια περιοχή στα όρια του νομού Χανιών, στα Σφακιά, η οποία έχει πάρει το όνομά της από το ομώνυμο μεσαιωνικό κάστρο. Οι δροσουλίτες, εκτός από τηλεοπτική σειρά της προηγουμένης δεκαετίας με πρωταγωνιστή τον Πέτρο Φιλιππίδη, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται στην περιοχή κάθε Μάιο. Σύμφωνα με αυτό, πάνω από τα τείχη του κάστρου και στον γύρο κάμπο παρατηρούνται σκιές που θυμίζουν πολεμιστές και ήπεις με τις πανοπλίες και τα όπλα τους. Νούμερο 1. Ακόμα και το όνομα της σπηλιάς αποτελεί μυστήριο. Για κάποιους είναι γνωστό ο σπήλαιο Πεντέλης, για άλλους ο σπήλαιο Αμμώνων και για την πλειοψηφία του κόσμου σπηλιά του Νταβέλη. Άμωμος, ηθικά αμόλυντος. Ο μύθος γύρω από το όνομα αρχίζει να δημιουργείται την περίοδο της Χούντας. Η τότε κυβέρνηση άρχισε να κάνει κάποια έργα στην περιοχή, τα οποία συνεχίστηκαν από τις επόμενες κυβερνήσεις μέχρι τη δεκαετία του 90. Τα έργα αυτά αλλίωσαν το φυσικό τοπίο, τόσο έξω όσο και μέσα στη σπηλιά, και η μυστικότητα με την οποία έγιναν δημιούργησε θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με σκοπό που εξυπηρετούν.